Τζέλα, για πέστε μας τώρα το τελικό σχέδιο. Πώς είναι τα πράγματα, πώς θα κατέβετε κάτω? Κοιτάξτε, εμείς ξεκινάμε σε 2 ώρες περίπου από εδώ, από Καρδίτσα. Πόσα τρακτέρ? Από εδώ, από τον μπλόκο Ε65, περίπου 20 τρακτέρ θα είναι. Ναι. Και θα φτάσουμε μαζί με τα άλλα θεσσαλικά τρακτέρια. Απόψε θα μείνουμε στο Κάστρο. Πόσα είναι σύνολο από Θεσσαλία τα τρακτέρ? Σύνολο, έχετε εικόνα, ναι. Πώς είναι? Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα, όταν θα ξεκινήσουμε, θα έχουμε σαφή εικόνα. Πιστεύω γύρω στα 70 με 80 τρακτέρ από Θεσσαλία. Γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι 350 χιλιόμετρα μακριά. Καλά, εννοείται. Και τα έξοδα είναι και οι ώρες είναι πολλές. Το ξέρουμε. Θεωρώ ότι περίπου εκεί θα είμαστε, από Θεσσαλία. Από Βιωτία. Από Στερεά Ελλάδα. Κοντά στα 150 τρακτέρ θα είμαστε συνολικά. Συνολικά από όλη τη χώρα, λέτε, έτσι? Ναι, ναι, ναι. Και λεωφορεία, κύριε Τζέλα, δεν θα φύγουν και λεωφορεία από εσάς? Πόσα λεωφορεία? Εννοείται, και λεωφορεία και αγροτικά. Από την Καρδίτσα εδώ θα φύγουν 10 λεωφορεία, ναι. Και πολλά γιοταχή και αγροτικά. Κύριε Τζέλα, πόσο καιρό θα μείνετε στην Αθήνα? Γιατί έχουμε ακούσει κάτι τριήμερα, τετραήμερα. Πόση ώρα θα μείνετε? Κοιτάξτε, ναι. Εντάξει, δεν μπορούμε να μείνουμε ούτε τριήμερα ούτε τετραήμερα. Ναι. Ούτως ή άλλως όλο το τέτοιο θα κρατήσει ένα τριήμερο, βέβαια, γιατί εμείς ξεκινάμε από σήμερα. Τετάρτη μεσημέρι θα φύγουμε από την Αθήνα και θα επιστρέψουμε. Άρα συλλαλητήριο την Τρίτη και ολοκληρώνετε, ναι, το συλλαλητήριο την Τρίτη το βράδυ και Τετάρτη φεύγετε, ή θα μείνετε μέχρι Τετάρτη το Σύνταγμα? Τετάρτη θα φύγουμε από το Σύνταγμα. Άρα αυτό είναι σε συνεννόηση με την κυβέρνηση, όπως καταλαβαίνω, με το Υπουργείο, ότι και για τον αριθμό των τρακτέρ έχετε συμφωνήσει, κύριε Τζέλα? Όχι, είπαμε πολύ απλά ότι όσα τρακτέρ είναι να μπούμε μέσα, θα μπούμε. Ωραία. Και θα κάνουμε πάτε μια ειρηνική διαδήλωση. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Όλοι τα δέχονται. Το θέμα δεν είναι να μείνουμε όμως ούτε στις, ότι έχουμε δίκιο, ούτε τίποτα. Πρέπει να δοθούν λύσεις. Γι' αυτό θα πάμε και στην Αθήνα. Είναι ένα μέτρο κλιμάκωσης του αγώνα που κάνουμε. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να λυθούν αυτά τα προβλήματα για να γυρίσουμε πίσω. Βέβαια, εμείς σαν Θεσσαλία έχουμε και άλλα προβλήματα. Βέβαια, έχετε κάτι. Και αν μείνουν όλοι ότι δίκιο έχετε, γεια σας, τι θα κάνετε? Κοιτάξτε να δείτε. Πιστεύω ότι θα δοθούν κάποιες λύσεις, είτε άμεσα, είτε σε μια εβδομάδα, είτε μετά από ένα μήνα, είτε μετά από 2 μήνες. Αυτό με την εμπειρία που έχουμε τόσο το γνωρίζουμε πολύ καλά. Αυτό όμως που προέχει είναι να μπορέσουμε να καταφέρουμε την κυβέρνηση να ικανοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος των ετοιμάτων που έχουμε. Να ρωτήσω. Και πιστεύω ότι στο τέλος θα το καταφέρουμε. Θα υπάρχουν και άλλες συγκεντρώσεις ανθρώπων που θα συμπαρασταθούν, όπως ξέρουμε? Δηλαδή, ναι. Κύριε Στάθη, έχουμε καλέσει όλο το λαό των Αθηνών να είναι εκεί δίπλα μας, να στηρίξει τον αγώνα που κάνουμε, αλλά συγχρόνως να δώσουμε και ένα μήνυμα για την ακρίβεια και την αισκοροκέρδεια. Αυτό που διεκδικούμε εμείς είναι να παράγουμε φτηνά, υγιεινά, ελληνικά αγροτικά προϊόντα, να μπορούμε όλοι να τα καταναλώνουμε. Ναι. Που δεν μπορούμε αυτή τη... Να ρωτήσω, διάθεση να συναντηθείτε με κάποιον, με κάποιους, ή οτιδήποτε υπάρχει, έχει προγραμματιστεί κάτι, σκέφτεστε να το θέσετε? Όχι, από τη στιγμή που έχει γίνει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικό κλιμάκιο, δεν νομίζω ότι τώρα είναι πάλι να ξανασυναντηθούμε. Ξέρετε όλοι τι θέλει ο ένας και τι θέλει ο άλλος. Σωστό. Και τι απαντάει ο άλλος? Κοιτάξτε, το έχουμε πει πολλές φορές. Οι συναντήσεις αυτές δεν έχουν κανένα νόημα αν δεν δίνονται λύσεις. Και πριν να γίνει η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, το είχαμε ξεκαθαρίσει ότι και χωρίς συνάντηση, μακάρι να έδινε λύσεις στα προβλήματα και να φύγουμε. Δεν είναι δηλαδή, ναι, έτοιμα το να συναντηθούμε με τον Πρωθυπουργό. Καλά, έτοιμά, ναι, μας είναι να λυθούν τα προβλήματα, λογικό, που έχουμε, πάντως, για να μπορέσουμε να ζήσουμε. Πάντως και χθες ο Πρωθυπουργός και στην εβδομαδία αυτή ανασκόπηση που κάνει, είπε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια. Και ότι αν δοθεί κάτι παραπάνω, θα χαλάσουμε ό,τι έχουμε χτίσει στην οικονομία μέχρι τώρα. Στην ουσία, ναι, σας λέει ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και το λένε και όλοι οι υπουργοί, αλλά το είπε και ο Πρωθυπουργός πια. Κοιτάξτε να δείτε. Τι περιμένετε, καταρχήν, δηλαδή εσείς ακριβώς? Μισό λεπτό. Ναι. Καταρχήν είπε ότι θα ξύσει τον πάτο του βαρελιού. Που σημαίνει ότι όλο το περιεχόμενο του βαρελιού. Ναι, ναι. Όλο το περιεχόμενο του βαρελιού δεν ήρθε σε εμάς. Ούτε ένα μέρος. Και περιμέναμε να πάρουμε τα ξύσματα. Στο τέλος δεν έξισε τίποτα. Γιατί θα σας πω κάτι. Όσα χρήματα ήταν πριν τη συνάντηση με εμάς, του Πρωθυπουργού, ναι, τα ίδια χρήματα είπε και μετά. Δηλαδή 83 εκατομμύρια είπε για επιστροφή ειδικού, ναι, κατανάλωση. Αυτά που γνωρίζαμε ήταν. Αυτά που γνωρίζαμε. Όντως. Ναι. Γι' αυτό ακριβώς το ρεύμα όμως σας το έδωσε. Ένα κομμάτι από το ρεύμα σας το έδωσε.
ένα κομμάτι από το ρεύμα, το οποίο όμως, για να το ξέρουμε, είναι 9,3 με 11. Για τους αγρότες που έχουμε ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές, που το μεγαλύτερο ποσοστό έχουμε, τα πάμε στα 11,3. Άρα το 7 που διεκδικούμε εμείς με το 11 είναι 4 λεπτά διαφορά.